κράτες, γιατί οι πρόσφυγες φεύγουν για να γλιτώσουν από τον ISIS. Και αν θέλουμε να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την έκρηξη του προσφυγικού, νομίζω ότι μια ώρα αρχίτερα πρέπει να υπάρξει ειρήνη και δημοκρατία στη Συρία και να τελειώνουμε με τον ISIS. Έχει ιδιαίτερη αξία αυτές τις ώρες το επικείμενο ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Mm-hmm. Θα πάει εκεί ως εκπρόσωπος όχι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κοινό συμφέρον το να υπάρξει μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά την Ελλάδα και εκεί στην Τουρκία να δημιουργηθούν οι υποδομές και οι χώροι εγκατάστασης και διαλογής των προσφύγων από τους οικονομικούς μετανάστες και στη συνέχεια να φτιαχτεί ένας χερσαίος διάδρομος που θα τους διανέμει σε όλη την Ευρώπη. Αν διαφορετικά κυριαρχήσουν ο φόβος, το μίσος, οι φράχτες, αν χάσουμε κατακτήσεις αιώνων στην Ευρώπη στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, θα είναι η νίκη των τρομοκρατών. Μία ερώτηση τελευταία, κύριε Παπαδημούλη, γιατί είστε σαφέστατος στην τοποθέτησή σας πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο θίξατε και είναι ιδιαίτερα λεπτής σημασίας. Το να μην συνδεθεί η τρομοκρατία με το προσφυγικό. Εδώ, ανεξάρτητα από το πώς εμάς μας αφορά, επηρεάζει την κατάσταση στα ελληνικά δεδομένα κτλ. Όταν όλους τους προηγούμενους, τους τελευταίους μήνες, έχουμε δει αρκετά κράτη, αρκετές χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δυσκολεύονται να συστρατευθούν, προκειμένου όλοι μαζί να αντιμετωπίσουν το προσφυγικό ζήτημα με ανθρωπιά. Χρησιμοποιώ και τη λέξη την οποία επικαλεστήκατε κι εσείς νωρίτερα. Θα είναι εύκολο να μην δούμε να διπλασιάζονται οι φράχτες και να μην οχυρώνονται έναντι των προσφύγων οι ευρωπαϊκές χώρες, αλλά να μπορέσουν να συμπλέψουν. Κυρία Μπουσδούκου, δεν θα είναι εύκολο. Η τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι θα δυσκολέψει αυτό το δρόμο, αλλά αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να απαντήσει στο πρόβλημα. Αντίθετα, αν ο φόβος, η ξενοφοβία, το θρησκευτικό και το φυλετικό μίσος θολώσουν τον καθαρό νου, τότε θα μεγαλώσουμε το πρόβλημα και η Ελλάδα θα είναι από τους πρώτους που θα υποστούν τις αρνητικές συνέπειες. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία στη χώρα μας αυτή την ώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να υπάρχει ήπιο πολιτικό κλίμα, κοινωνική συνοχή, πολιτική σταθερότητα. Και σας βεβαιώνω ότι το συμφέρον και της Ευρώπης είναι η πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα, διότι είμαστε η αρχή του ευρωπαϊκού διαδρόμου. Εάν είχαν επιτευχθεί τα σχέδια κάποιων ακραίων κύκλων για τη χρεοκοπία της χώρας μας και τον Brexit το περασμένο καλοκαίρι, τώρα θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα για όλη την Ευρώπη. Αντίθετα, θα σας έλεγα ότι ο ρόλος της χώρας μας στην αναζήτηση κοινών ευρωπαϊκών και παγκόσμιων λύσεων στο θέμα και του προσφυγικού και στο πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την ανθρωπιά μας με την ασφάλεια, ο ρόλος της χώρας μας μεγαλώνει και έχει αξία αυτήν ακριβώς την ώρα όλες οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, ανεξάρτητα από τις διαφορές μας, πολιτικές, κομματικές ή άλλες, να ενισχύσουμε την ενότητά μας στην υπεράσπιση των καλώς εννοούμενων συμφερόντων της χώρας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδημούλη, για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Και επειδή έχει γίνει ή, εν πάση περιπτώσει, γίνεται και για λόγους επιβίωσης, πάρα πολλής λόγος για την επόμενη ημέρα, θέλω να σταθούμε σε αυτό μαζί με τον ερευνητή που έχουμε εντοπίσει στο Παρίσι, έναν από τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί, είναι ο κύριος Ματσινάρης Σωτήρης. Κύριε Μανιτσάρη, από ό,τι με ενημέρωσαν τώρα όσο βρισκόμαστε στον αέρα, ετοιμάζεστε να πάτε στο Πανεπιστήμιο, σαν να ήταν μια κανονική μέρα που τίποτα άλλο δεν θα σας εμπόδιζε από την καθημερινότητά σας. Ωστόσο, μιλώντας νωρίτερα με την κυρία Αλβανού, την εγκληματολόγο, ειδική σε θέματα τρομοκρατίας,